Και εκεί, αφού ανέβησε ο Δήμος ότι και ο ίδιος θα κάνει δικαστική προσφυγή. Σήμερα. Όχι, όχι, στην προηγούμενη επίσκεψη. Α, στην προηγούμενη επίσκεψη. Παλιά, ναι, παλιά, ναι. Όταν είχε έρθει ο κ. Βλιάσκος. Λοιπόν. Και υπήρχε και η ενημέρωση και η δέσμευση του κ. Βλιάσκου ότι αυτό που είπε ο κ. Ψηλάνη, μην το επαναλάβω. Και εν πάση περιπτώσει είναι μια πραγματικότητα, παιδιά. Δεν ξεφεύγουμε από την ουσία των πραγμάτων. Εδώ δεν έρχονται όπως ορισμένοι θεωρούν ως κατακτητές. Αυτή η κυβέρνηση έρχεται να αξιοποιήσει κάποια πράγματα τα οποία επιτέλους πρέπει να αξιοποιηθούν. Και ο κάθε λογικός άνθρωπος πιστεύει ότι αυτός ο βάλτος ο οποίος υπήρχε σε αυτή τη χώρα τόσα χρόνια έχει ευθύνη, ένα μερίδιο ευθύνης και για το κατάντεμα και για τα οικονομικά τα δημόσια. Επιτέλους πρέπει να αρχίσουμε να λειτουργούμε διαφορετικά. Σαφώς και η τοπική κοινωνία έχει λόγο. Εγώ προσωπικά εδώ και μήνες και πριν την προεκλογική περίοδο και από τις προηγούμενες θέσεις που είχα, επεσήμανα στους φορείς τους τοπικούς ότι θα πρέπει εμείς ως τοπική κοινωνία να εξοπλιστούμε με δύναμη αλλά και με θέληση προκειμένου κάποια πράγματα τα οποία θα δοθούν προς αξιοποίηση να τα διεκδικήσουμε. Και νομίζω ότι και το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου εδώ και αρκετό καιρό εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση όσον αφορά τα αεροδρόμια. Ναι, αλλά δεν έχει δεχθεί ότι θα υπέρει μια συνάντηση μαζί του, κύριε Ψηλάντη, επιτρέψτε μας. Γιατί υπάρχει πρόταση ολοκληρωμένη του ΕΒΕΔ, ναι, για την διαχείριση του αερολιμένα, γιατί υπάρχει ο φόβος βεβαίως ότι αν δοθεί το αεροδρόμιο σε ιδιώτες θα υπάρξουν φοβερά προβλήματα με πρώτο και κύριο την παύση λόγω της άκρησης των τελών της προσγείωσης αεροπλάνων χαμηλού κόστους εταιριών. Όλα αυτά θα πρέπει ήδη να έχουν συζητηθεί και το ΤΑΙΠΕΔ. Ζήτησαν νομίζω και τη δική σας παρέμβαση, επιστολή, δεν έχει δεχθεί κανένα αίτημα από το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου. Το ξέρετε όμως το θέμα. Για μια τέτοια συνάντηση. Δεύτερον, και της Ρόδου και της δεύτερον, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου έχει πάρει μέρος σε σύσταση με τους εκπροσώπους του ΤΑΙΠΕΔ πριν ένα ή δύο μήνες στο Δημαρχείο της Ρόδου σχετικά με την ανάπτυξη του Γκολφ Αφάντου και τέθησαν κάποια πράγματα. Τρίτον, εάν το Επιμελητήριο έχει όρημη πρόταση, είμαστε έτοιμοι και εγώ και ο συναδελφός μου ο κύριος Κόσολας και ο κύριος Μιχελάκης, ο οποίος είναι φίλος της Δωδεκανήσου και Δωδεκανήσιος λόγω γέννησής του στην Κάλυμνο, όπως γνωρίζετε, να ενεργήσουμε. Θα συναντηθείτε δηλαδή με το ΕΒΕΔ. Το ΕΒΕΔ. Δεν σας το είπε το θέμα αυτό, δεν το φίξατε. Το ΕΒΕΔ. Α, το γνωρίζετε. Σχετικά λοιπόν με την αξιοποίηση. Για το αεροδρόμιο, μιλάμε. Έχουμε πει κάποια πράγματα. Εάν θέλουν συναντήσεις και τα λοιπά, είμαστε στη διάθεσή τους και τα ραντεβού να κλείσουμε και όλα τα σχετικά. Ευτυχία. Ήθελα να ρωτήσω για τη Μαρίνα και μακάρι και ο κύριος Ψηλάνης δεν απάντησε. Οπότε είναι εντάξει. Ας επιμείνουμε λοιπόν στα του συνεδρίου. Να μας απαντήσει ο κύριος Συνάπης, αν θέλετε να μας δώσετε τη φυσιογνωμία του συνεδρίου. Δηλαδή, εκτός από αυτά που θα συγκεντρώσετε από τις τοπικές κοινωνίες και τους τοπικούς φορείς για να κάνετε θεματικές ενότητες, τι άλλα θέματα θα μπουν, δηλαδή θα μπει θέμα ιδεολογίας φυσιογνωμίας του χώρου, πιο κεντροδεξιά, άνοιγμα σε άλλους πολιτικούς χώρους, επιστροφή κάποιων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που έχουν φύγει. Γιατί ανάμεσα στους δυσαρεστημένους πολίτες είναι και οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας. Αυτούς τους ανθρώπους τους έχετε πλησιάσει και τι κλίμα εισπράτεται και πώς τους πείθετε να επιστρέψουν ξανά στη Νέα Δημοκρατία. Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία κινείται πάνω στον άξονα τον οποίο γνωρίζουμε όλοι. Δεν παρακαλάει κανέναν. Η πολιτική της είναι αυτή που είναι. Εφόσον συμπέσουν η πολιτική που έχει αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία με όποιους έχουν για κάποιο λόγο απομακρυνθεί, εδώ είμαστε, όπως το θέλουν, να εξυπηρετήσουν στον χώρο στον οποίο ήταν παλιότερα. Η κάθε προσεδριακή διάσκεψη οπωσδήποτε έχει και διάφορους αναλόγους κύκλους. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο ξέρω είναι για το θέμα που ήρθαμε τώρα εδώ. Από εκεί και πέρα, στον επόμενο προσυνέδριο θα είναι διαφορετικό, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν το γνωρίζω εγώ, που θα καλύψει άλλα θέματα. Φυσικά θα καλύψουμε όλη την γκάμα και ιδεολογίας και πολιτικής. Ή αν θα αλλάξει όνομα, αν θα αλλάξει... Όχι, όχι. Αν επιτρέπετε, αν επιτρέπει Στάκη να πω το εξής, γενικά το βάζω εγώ. Καταρχήν, η Νέα Δημοκρατία δεν έχει αλλάξει ιδεολογία. Άλλοι είναι αυτοί που έχουν αλλάξει θέσεις και απόψεις. Αν κοιτάξουμε την ιστορία από το 1974 και έπειτα,
θα δείτε αρκετές μετατοπίσεις. Και μιλάω ακόμα και για το χώρο της αντιπολίτευσης. Κάποιοι ξεκίνησαν σχίζοντας τα μνημόνια, κατάργηση με ένα άρθρο, πήγαμε στη διαπραγμάτευση και έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας. Όσον αφορά το θέμα το υπόλοιπο, ξέρετε ότι τα κόμματα είναι ζωντανοί οργανισμοί και οι οποίοι εξελίσσονται και πρέπει να προσαρμόζονται στις ανάγκες της κοινωνίας. Και κατά βάση τα συνέδρια, το πετυχημένο συνέδριο είναι αυτό που αφογκράζεται τις νέες ανάγκες της κοινωνίας και προσαρμόζεται. Αυτό είναι το ζητούμενο. Να αφουγκραστούμε, να καταλάβουμε, να προσαρμοστούμε. Είναι ζωντανοί οργανισμοί τα κόμματα. Πρέπει να αντιληφθούν τι έχει αλλάξει στην κοινωνία. Τι είναι αυτό που θέλει η κοινωνία για να μπορέσει να συνεχίσει να υπάρχει. Όχι, ο αυτοσκοπός δεν είναι να υπάρχει για να κυβερνάει για το οτιδήποτε. Έτσι. Ο αυτοσκοπός είναι να μπορεί να την εκπροσωπεί έχοντας μια ιδεολογική βάση ως πλατφόρμα, ως σημείο αναφοράς, να προσπαθεί να δίνει τον αγώνα της. Και τα άλλα κόμματα. Έτσι. Και τα άλλα κόμματα πρέπει να κάνουν την ίδια δουλειά. Το καθένα που το μετερίζει, το καθένα από το χώρο του. Να μπορεί να βλέπει και να φουγκράζεται. Οι απώλειες που είπατε. Μην ξεχνάτε ότι οι μεγάλες απώλειες είναι λόγω οργής και θυμού. Δικαίου. Κανείς δεν αμφισβητεί. Και για να το πω πιο αμά και πιο απλά. Νομίζετε ότι 400.000 Έλληνες ξαφνικά γίνανε νεοναζί, για να μην τρελαθούμε τελείως. Κανείς δεν έχει γίνει νεοναζί. Σε μια χώρα που έχει πληρώσει τον φασισμό και τον ναζισμό με αίμα, εγώ θεωρώ αδιανόητο να παίρνει ψήφους η Χρυσή Αυγή σε τόπους που υπάρχουν μνημεία ανθρώπων που έχουν εκτελεστεί από τους ναζί. Πού αποδίδεται την άνοδό της? Στην οργή. Στην οργή του κόσμου, στο θυμό. Γιατί δεν πήγε σε άλλα κόμματα? Τώρα θα σας εξηγήσω εγώ γιατί πήγαν εκεί. Αυτό είναι δικό τους. Είμαι θυμωμένη. Φεύγω από τη Νέα Δημοκρατία ή φεύγω από τον Πασόκ. Γιατί δεν πάω σε άλλο κόμμα και πάω στη Χρυσή Αυγή? Δεν το ξέρω. Γιατί κυβέρνησα, ρε παιδί. Σας λέω γιατί πήγαν εκεί. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να κάτσω γιατί πήγαν εκεί και δεν πήγαν αλλού. Το πρόβλημά μου δεν είναι γιατί πήγαν στο Α κόμμα και δεν πήγαν στο Β κόμμα. Εμένα με ενδιαφέρει ότι πήγαν αλλού. Σε κόμματα τα οποία δεν έχουν πρόταση. Εκφράζουν μόνο θυμό και οργή, γιατί φαντάζεστε τη χώρα να κυβερνιέται από κάποιους τύπους που εκπροσωπούν αυτά τα κόμματα. Εγώ δεν θα το φανταστώ. Ούτε ότι θα μπαίνει στη Βουλή, το φανταζόμασταν, ούτε ότι. Τέλος πάντων, ακούστε να σας πω. Εμείς πρέπει να δούμε γιατί ο κόσμος. Τι έχει αλλάξει στην κοινωνία. Τα γιατί που λέει ο κόσμος. Αυτή είναι η υποχρέωση μας. Και δεν είναι υποχρέωση δικιά μας, είναι και των υπολείπων κομμάτων. Κακά τα ψέματα. Το πολιτικό φάσμα, έτσι. Με την όποια καταβολή ιδεολογική που έχει, πρέπει να το αναζητήσει το καθένα για τον χώρο του. Γιατί τα ίδια συμβαίνουν λίγο πολύ και αλλού. Έτσι. Από εκεί και πέρα λοιπόν, είναι ζήτημα του κάθε κόμματος να το διερευνήσει. Και το συνέδριο είναι μια καλή ευκαιρία. Και αν πιστεύετε ότι ήρθε το τέλος των μονοκομματικών κυβερνήσεων? Όποτε γίνονται εκλογές, ο λαός αποφασίζει και δίνει εντολή. Δεν στέλνει μηνύματα ο λαός. Δεν στέλνει γράμματα. Ο λαός δίνει εντολές και το σύστημα πρέπει να ακολουθεί. Ο λαός σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση για πρώτη φορά πράγματι ζήτησε κάτι για το οποίο στην πολιτική κουλτούρα αυτού του τόπου δεν υπήρχε μέσα. Υπήρχε η λογική των μονοκομματικών κυβερνήσεων. Αυτό πια έχει πάψει να υπάρχει ή τουλάχιστον μέχρι τώρα. Από εκεί και πέρα ο κόσμος αποφασίζει και το πολιτικό σύστημα πράγμα. Μονοκομματικές κυβερνήσεις παρελθόν. Θα το δούμε. Σήμερα τι υπάρχει, αυτό που υπάρχει σήμερα και το βλέπουμε από τα γκάλουπ και τις μετρήσεις. Έτσι. Αυτό που φαίνεται και τώρα είναι πάλι αυτή η πολυδιάσπαση. Δεν φαίνεται δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή ο κόσμος, αν θέλουμε να δούμε, είδα πρόσφατα κάποιες μετρήσεις, ήταν την Πέμπτη χθες. Ναι. Στον Α, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, στον Α. 0,8. Εντάξει, 0,8 όταν το στατιστικό λάθος είναι 30%, ας πούμε, καταλαβαίνετε ότι δεν σημαίνει τίποτα. Τι σημαίνει, μη σταθούμε, ξέρετε, στο 0,8, γιατί ξέρετε, ακούγα μια φουλή, ήταν από 0,4 και πήγε 0,8. Αρκεί να μην παγιωθεί το προβάδισμα. Το ζήτημα, κοιτάξτε να δείτε. Κατά τη γνώμη, θα σας πω την άποψή μου, γιατί πια αυτή είναι και μια θεωρητική κουβέντα. Τι δείχνει, να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Μην μείνουμε στο 0,8 και 0,4 και 0,3. Αυτό που δείχνει είναι ότι ο κόσμος είναι σε αναμονή. Βγαίνουν δηλαδή κάποια συμπεράσματα. Πρώτος λέει δεν θέλω εκλογές. Και γιατί? Γιατί το ίδιο το αποτέλεσμα της δημοσκόπησης δίνει την απάντηση. Και δεν θα αλλάξει τίποτα στο πολιτικό σύστημα, δεν ξεγελιέστε. Δηλαδή να σας πάρω και με την ευκαιρία, μια και το λέω. Πες το ότι γίνονται αύριο εκλογές,
ας υποθέσουμε ότι αυτό το αποτέλεσμα που είδαμε βγαίνει και στην Κάλλη. Και έρχεται πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ με 0,8. Με ποιον θα σχηματίσει η κυβέρνηση? Με το Κομμουνιστικό Κόμμα που λέει ότι εγώ δεν συνεργάζομαι με κανέναν, εγώ πιστεύω ότι η Ελλάδα πρέπει να είναι έξω από την Ευρώπη και να έχει δραχμή. Ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα λέει όχι. Όχι όλες οι συνιστώσεις, κάποιες. Γιατί κάποιες λένε άλλα πράγματα. Τέλος πάντων, ανάλογα λοιπόν με τη συνιστώσα που μιλάει, φαίνεται ότι δεν γίνεται δουλειά. Πάντως το Κομμουνιστικό Κόμμα, γιατί άσχετα με το τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, το Κομμουνιστικό Κόμμα λέει ότι εμείς δεν συνεργαζόμαστε κανέναν. Θα βρεθεί δεν πάλι κάποια Δημάρ, κάποιο Πασόκ. Δεν βγαίνουν, μην ανησυχείτε. Άρα λοιπόν πας σε κάτι άλλο που είναι κάτι τέτοιο. Ναι, ναι. Που κάποιοι πάλι πρέπει να κάθονται γύρω από ένα τραπέζι και να αποφασίζουν. Βλέπει λοιπόν ο λαός ότι αυτό είναι άγωνο. Δεν βγαίνει. Άρα σου λέει ζημιά θα πάθουμε από αυτή την ιστορία. Και περιμένει. Και δίνει πίστοση χρόνου και περιμένει. Και έχει αναμονή. Γι' αυτό σας είπα και στην αρχή. Ο κόσμος θα μας κρίνει στο τέλος. Κύριε Μιχελάκη, με τους... Αν θέλετε κάτι συμπληρωματικά, μια σκέψη εφόσον ναι. γίνεται έτσι η ιστορία αυτή. Πρέπει να λάβετε υπόψη στο εξής, ότι το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και γενικότερα η παράταξή μας αποτελεί την ραχοκοκαλιά εκείνη τη συμπαγή του ελληνικού λαού που κυμαίνεται σήμερα στο 30% ενώ κατά διαστήματα αποκτά και πλειοψηφίες προς τα πάνω. Αυτό πρέπει να το κρατήσουμε, ένα. Το δεύτερο είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εκ των πραγμάτων μια ευκαιριακή πολιτική δύναμη η οποία δεν έχει ρίζες και βάσεις στο λαό. Υπάρχουν συνισταμένες εκείνες οι οποίες σε περίπτωση που υποθέσουμε ότι έρχονται να σχηματίσουν κυβέρνηση, στη θέμελα θα διαλυθεί το σύμπαν. Συθέμελα. Ήδη μέσα στη Βουλή σήμερα ως αντιπολίτευση ακούγονται διαφορετικές φωνές στο ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ. Και ο ένας προσπαθεί μετά να δικαιολογήσει το άλλο τα δικαιολόγητα. Ένα πρέπει να κρατήσει ο κόσμος και ο ελληνικός λαός αυτή τη στιγμή. 7 μήνες διακυβέρνησης υπό τον Αντώνη Σαμαρά της τρικομματικής αυτής κυβέρνησης. Πετύχαμε τον εθνικό στόχο, η χώρα μας να αποφύγει την άταχτη χρεοκοπία, να παραμείνουμε στην Ευρώπη και στο ευρώ. Και σήμερα, συντεταγμένα, να προσπαθήσουμε με βήματα σωστά να προχωρήσουμε στην ανάκαμψη και στην ανάπτυξη στη συνέχεια. Όλα αυτά όμως γίνονται υπό τις φωνασκίες ανθρώπων οι οποίοι σήμερα βρίσκονται για τον ΣΥΡΙΖΑ μίλησα και άλλων κομμάτων που μπερδεύουν τους υδροβανάνθρακες με τους υδατάνθρακες. Εμείς έχουμε ξεκαθαρισμένες, κυρίες και κύριοι, τις έννοιες και το τι θέλουμε για την πατρίδα μας. Να είστε σίγουροι ότι αυτό που κάνουμε το κάνουμε με σιγουριά, με γνώση, με στόχευση και θα πετύχουμε. Διότι το έχει ανάγκη ο λαός μας, το έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία. Και αν θέλετε και κάτι για να κλείσω, σήμερα με μεγάλο σκεπτικισμό βλέπουμε τις εξελίξεις στην Ευρώπη και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Δεν είναι η Ευρώπη αυτή που επιθυμούμε κι εμείς, η σημερινή. Δεν είναι η Ευρώπη των ανθρώπων που δημιούργησαν το οικοδόμημα αυτό, το οποίο θα διασφάλιζε μετά από δύο μεγάλους παγκόσμιους πολέμους την ειρήνη και την ευημερία στην περιοχή μας. Και την αλληλεγγύη. Η αλληλεγγύη σε εμάς. Για την αλληλεγγύη υπάρχει μεγάλος διάλογος. Διότι όταν σου λένε ότι έχεις πάρει ενίσχυση ως κράτος μέλος, μεγαλύτερη από το οποιοδήποτε άλλο. Όταν σου λένε ότι έχεις δανειστεί περισσότερα και έχεις στηριχθεί από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και μετά ως κανείς άλλος. Και σε προκαλούν και σου λένε ήδη οι Ευρωπαίοι. Πώς διαφορετικά θα αννοούσες την αλληλεγγύη? Αυτή τη στιγμή υπάρχουν χώρες στην Ευρώπη με τεράστια φορολογία. Το ζήτημα σε εμάς είναι ότι πράγματι σε αυτή τη δύσκολη στιγμή έχουν γίνει και αδικίες για τις οποίες ο Πρωθυπουργός έχει απαντήσει. Οι μεγάλες αδικίες που έχουν γίνει θα αποκατασταθούν με την πρώτη ευκαιρία. Και η ελληνική κυβέρνηση ήταν εκείνη η οποία έχει βάλει και την ρήτρα στο μνημόνιο ότι όταν κάποιοι δείχτες διορθώνονται, θα μπορούμε από μόνοι μας
να πετυχαίνουμε την διόρθωση κάποιων πραγμάτων που θεωρούμε στη χώρα αυτή ως ενδεδειγμένες λύσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικά, βέβαια δεν εντάσσονται στην παραζάλη και στην, αν θέλετε, τρελή, παράλογη πολιτική, την οποία εκφράζει αυτή τη στιγμή η αριστερά.